Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Μαγειδευμένη». Όπως θα δούμε, στα νέα επεισόδια της σειράς, η Αγγελική βρίσκει την παρέτηση του Σταύρου στο γραφείο του. Αυτό, σε συνδυασμό με ότι δεν τον βρίσκει πουθενά, της δημιουργεί ανησυχία. Ο Δημήτρης προσπαθεί να την καθησυχάσει. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, η αιχμαλουσία του Σταύρου συνεχίζεται, ενώ τα νέα για το θάνατο του Γκρεκόρ κάνουν τις απαγωγές πιο επικίνδυνους. Ο Δημήτρης με τον Ανδρέα θεωρούν ότι ο Σταύρος έχει επιλέξει να πάρει απόσταση από τους πάντες και να πενθήσει. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορεί να βρίσκεται κάπου απομονωμένος σε μια προσπάθεια να κρύψει τον πόνο από τους άλλους. Όμως δεν εμφανίζεται ούτε στην κηδεία του Γιώργου και αυτό κάνει την Αγγελική να ανησυχεί περισσότερο. Την κυριεύει ο πανικός και τον αναζητά με μανία. Σε αυτές τις στιγμές αγωνίας έχει στο πλευρό της την Άννα, τον Δημήτρη και τον Ανδρέα, οι οποίοι προσπαθούν να την καθησυχάσουν και να της εξηγήσουν ότι ο Σταύρος χρειάζεται χρόνο και χώρο. Αργότερα ο Δημήτρης έχει μια κριτική συνάντηση με τον Αλέκο στο γραφείο του. Εκεί θα συναντήσει τον Ιάσονα και τη Μελίνα. Ο Ιάσονας όμως του αφήνει κάποια υπονοούμενα σε σχέση με την Άννα. Παράλληλα η Αγγελική συνεχίζει να ψάχνει απεγνωσμένα τον Σταύρο, ο οποίος εξακολουθεί να είναι εξαφανισμένος. Η Άννα ανησυχεί και εκείνη για την εξαφάνιση του Σταύρου και έτσι ζητάει τη βοήθεια του Γεράσιμου. Ο Δημήτρης όμως, σε ένα ξέσπασμα ανησυχίας και ζήλιας, ζητάει από την Άννα να ξεχάσει τα σχέδια που έχει στο μυαλό της, γιατί η ζωή της κινδυνεύει. Η αποκάλυψη του πτώματος του Γκρεκόρ θα ανοίξει τον ασκό του Αιώλου και η αλήθεια δεν θα αργήσει να αποκαλυφθεί.